Θρήνω σήμερα στο Ρέθυμνο από τη νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Πριν καλά-καλά συμπληρωθούν 20 μέρες από το φρικτό τροχαίο στον Αδεγιανό κάμπο με θύματα δύο 17χρονους ρεθυμιώτες, ένα ακόμα που σημειώθηκε στο ίδιο σημείο βύθισε στο πένθος στην οικογένεια ενός 39χρονου επιχειρηματία στο χώρο των ασφαλιών. Προσδικό. Αλλά πρέπει να προσέχουμε κιόλας. Το ρολόι έδειχνε λίγα λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα, όταν το γιο ταχύ του 39χρονου με κατεύθυνση από το Ρέθυμνο προς το Σταυρωμένου, κινούμενο στη μεγάλη ευθεία του Αδεγιανού κάμπου, άγνωστο το πώς, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε σε μια σιδερένια καγκελόπορτα ενός ξενοδοχείου, όπου και ακινητοποιήθηκε. Λίγο αργότερα, από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου, ανασύρθηκε νεκρός ο 39χρονος οδηγός, ενώ όπως προκύπτει από την προανάκριση, στο δυστύχημα δεν εμπλέκεται άλλο όχημα και ο οδηγός του γιοταχή ήταν μόνος στο αυτοκίνητό του. Όπως μαρτυρούν τα ίχνη που άφησε στο πεζοδρόμιο το όχημα, η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε στην καγκελόπορτα σε αυτό εδώ το σημείο, την εκτόξευσε λίγα μέτρα πιο πέρα, γκρέμισε το τοιχείο, ενώ τμήμα από τα κάγκελα του ξενοδοχείου βρέθηκαν στην πάνω πλευρά της σιδερένιας κατασκευής στο πάρκινγκ. Αυτός πρέπει να χτύπησε απέναντι στο τράσπεδο και ήρθε και βρήκε εδώ. Πρέπει να σκάσε το λάστιχο και ήρθε και πέσε πάνω. Διάλυσε την καγκελόπορτα, διάλυσε όλα. Τραγική σύμπτωση είναι ότι στο σημείο που ξεψύχησε ο 39χρονος Δημήτρης, ακινητοποιήθηκε στις 16 Απριλίου και η μοτοσυκλέτα του 17χρονου ρεθυμιώτη που έχασε το πόδι του, με τα ίχνη αίματος να είναι ακόμα ορατά στο οδόστρωμα. Χθες το απόγευμα, μάλιστα, ο 17χρονος πολυτραυματίας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Χανίων και μεταφέρθηκε με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ για να συνεχίσει τη θεραπεία για την αποκατάσταση της υγείας του. Μεγάλη ευθεία στον Αδεγιανό κάμπο, στην οποία βρίσκονται οι περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις, αποδεικνύεται τελικά παγίδα θανάτου, καθώς αφενός ο δρόμος προσφέρεται για να αναπτύσσουν ταχύτητα τα οχήματα και αφετέρου στερείται ηλεκτροφωτισμού. Κάτοικοι και επαγγελματίες κάνουν λόγο για έλλειψη αστυνόμευσης αλλά και της απαραίτητης τροχονομικής σήμανσης. Υπάρχει μια πινακίδα να λέει 40, 30, χαμηλώστε ταχύτητα. Ούτε σήμανση. Μεγάλη ευθεία που ούτε αστυνόμευση. Πάντα, αν δεν προσέχεις, πάντα είναι επικίνδυνος ο δρόμος. Αλλά τώρα πώς ακριβώς έγινε, δεν ξέρω τι να σας πω. Από την αρχή του χρόνου έως σήμερα 18 είναι οι νεκροί στην Κρήτη από τροχαία ατυχήματα, εκ των οποίων 2 στο Ρέθυμνο, ενώ συνολικά 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πόλεις, 1 στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης και 12 στο επαρχιακό δικό δίκτυο. Το 2021, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία στην Κρήτη, εκ των οποίων 1 στο Ρέθυμνο, ενώ το 2020 το νησί θρύνησε το χαμό 30 συνολικά ανθρώπων.